Ο θαυμαστός καινούργιος κόσμος των γυναικών αποτελείται από γυναίκες που ξεχωρίζουν πρώτα σε προσωπικό επίπεδο και έπειτα σε επαγγελματικό. Γυναίκες που τολμούν, λύνουν προβλήματα και δραστηριοποιούνται η κάθε μία στο χώρο της. Σύντροφοι, μητέρες, μα πάνω απ' όλα γυναίκες, στόχος τους η κατανόηση και αλλαγή. Πάντα με αλφα κεφαλαίο. Όπως η αλλαγή που φέρνουν με μια νέα ζωή στον κόσμο. Υπήρχαν πολλοί λόγοι για να συζητήσουμε με τις παρακάτω γυναίκες, μιας και όλες έχουν αφηγηθεί μια πολύ δική τους προσωπική ιστορία στην κάμερα του Mediterranean Wind. Ας τις ακούσουμε. Η Δήμητρα Μπαμπαδήμα είναι σκηνοθέτης, με πολλές ταινίες μικρού μήκους στο βιογραφικό της και συμμετοχές σε φεστιβάλ Ελλάδας και εξωτερικού, κερδίζοντας βραβεία. Ασχολείται με το χώρο της διαφήμισης, ενώ το ράφι της βαραίνει ακόμα ένα πτυχίο, αυτό του τμήματος πολιτικών έργων υποδομής. Μπορεί να φαντάζει εύκολο να γυριστεί ένα ντοκιμαντέρ εκθιάζοντας την επιτυχία κάποιου, πρόσφατο όμως η Δήμητρα κατάφερε με την πρώτη της σκηνοθετική προσπάθεια σε μεγάλου μήκους ταινία να εκθιάσει την αποτυχία. Και αυτό δεν είναι spoiler, αλλά η ίδια η επιτυχία του ντοκιμαντέρ της, ονόματι Άκρα. Θα την βρει στην παραλία, λόγω της αγάπης της για το kitesurf, να κάθεται πίσω από μια κάμερα ή μπροστά στον υπολογιστή της και να μοντάρει. Τόσο απλά. Με λένε Δήμητρα και είμαι 33 ετών. Λοιπόν, μεγάλωσα στα βόρεια προάστια της Αθήνας, αλλά στο πιο φτωχό κομμάτι των βορείων προαστίων. Ότι είμαι περήφανη πολύ για την σταδιοδρομία του μπαμπά μου. Η μοναδική συμβουλή που μου έχουν δώσει, γιατί δεν μου έχει δώσει ποτέ άνθρωπο συμβουλή, δυστυχώς, για να έχω να λέω. Η μοναδική συμβουλή που μου έχουν δώσει και με έχει ωφελήσει πολύ στη ζωή μου είναι από τη γιαγιά μου και λέει να παίρνεις μαζί σου πάντα όσα μπορείς να κουβαλήσεις μόνη σου. Αν μπορούσα να δώσω μια συμβουλή στο 16χρονο εαυτό μου, θα ήταν ίδια συμβουλή που θα έδινα και στον 32χρονο εαυτό μου σήμερα, να μην αγχώνεται για χαζομαρίτσες και να μην σπάζεται, μου αρέσει αυτή, να μην σπάζεται, η ζωή είναι μικρή, αυτό που λέω πάντα. Μου είναι αρκετά δύσκολο να λέω όχι. Πολύ εύκολο αυτό, είμαι αρκετά καλή, πολύ καλή όμως, στο να πιάνω κουβέντα με αγνώστους. Ωραία. Η πρώτη συναυλία που πήγα ήταν ενός μουσικού... Κλαρίνο έπαιζε νομίζω, είχε και την μπάντα του μαζί και έβλεπα τους γονείς μου να χορεύουν σαν τρελή γύρω γύρω και εγώ να τρώω τηγανιτές πατάτες στο τραπέζι. Αυτή ήταν η πρώτη μου συναυλία. Όταν ήμουν μικρή δεν ήθελα να γίνω ποτέ κάτι συγκεκριμένο, αλλά ήθελα να βάζω τους άλλους να κάνουν πράγματα, να εκτελούν τις οδηγίες μου. Περίεργο αυτό, ενώ καλοπροαίρετα πάντα, αν μπορεί να πει κανείς ότι είναι καλοπροαίρετο. Ενώ ότι μ' άρεσε, θα ήθελα όταν μεγαλώσω, έλεγα τότε, να λέω στους άλλους, κάνε αυτό και να το κάνουν. Και τελικά το έκανε επάγγελμα εν μέρη. Πιο παλαιοί μου φίλοι είναι η Τζορτζίνα και ο Διονύσης. Η σύγχρονη γυναίκα στην Ελλάδα, λοιπόν, όντως πιστεύω ότι είναι αρκετά μπερδεμένη. Βάλεται από πάρα πολλές πληροφορίες καθημερινά. Πρέπει να ανταπεξέλθει σε πάρα πολλούς ρόλους. Και... ναι. Δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό μόνο στην Ελλάδα, στη σύγχρονη Ελλάδα. Νομίζω ότι πλέον ζούμε στο ζενίθι της παγκοσμιοποίησης, οπότε γενικά ο ρόλος της σύγχρονης γυναίκας κάπως έχει φορτωθεί με πολλά πράγματα. Ενώ θα έπρεπε να μιλάμε για το σύγχρονο άνθρωπο, ας πούμε. Αλλά όντως έχουμε λίγο τα πράγματα διαφοροποιηθεί. Με ενοχλεί πάρα πολύ το εργασιακό bullying. Να το βλέπω να συμβαίνει, να το κάνω, μπορεί και να το έχω κάνει συνήθως σε φίλους όμως που με ξέρουν και τους κάνω bullying και εκτός δουλειάς. Με ενοχλεί πάρα πολύ. Αν θα έπρεπε να αφαιρώσω μία μέρα σε κάποιον, θα ήταν στη γιαγιά μου, που την έχω παραμελήσει τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, αν θα ήθελα να αλλάξω κάτι στον κόσμο, αυτό θα ήταν... νομίζω θα όχι. Ναι, θα καταργούσα τις κοινωνικές τάξεις. Το θα άλλαζα. Αν ήμουν Θεός για μια μέρα, θα καταργούσα τις πόλεις, θα τα διέλυα όλα, θα εξαφάνιζα πολυκατοικίες, δρόμους, υποδομές κτλ. Θα δημιουργούσα ξανά δάση και ζούγκλα και αυτά και θα μας έβαζα να ζούμε όλους εκεί μέσα. Και ανάμεσα σε φυσικό τοπίο. Αυτό θα έκανα. Η ζωή ξέρει και εγώ συνήθως δεν ακούω. Το καλύτερο δώρο που μου έχουν κάνει ποτέ
Δεν ξέρω και δεν μπορώ να θυμηθώ τι είναι. Μου κάνουν αρκετά δώρα, μικρά, πολλά μικρά και χαζά και κάποια πιο μεγάλα. Αλλά για κάποιο λόγο δεν με ενθουσιάζουν τα δώρα, οπότε δεν συγκράτω ποτέ ποιος μου έκανε τι. Οπότε δεν ξέρω να απαντήσω στο ποιο είναι το καλύτερο δώρο. Έχω πάρει πολλά ωραία δώρα βέβαια. Η γυναίκα θα έπρεπε να είναι ελεύθερη να κάνει ό,τι θέλει και όπως νιώθει. Αν η ζωή μου ήταν soundtrack, θα ήταν όντως. Τώρα μου έρχονται τρία πράγματα. Ήθελα να πω, θα ήταν ένα κομμάτι του Ερμή, του ενός Έλληνα μουσικού που είναι έτσι πολύ... Ερμής λέγεται, δεν έχει αυτό. Θα ήταν ένα κομμάτι δικό του, είναι, κινούνται όλα έτσι στο ίδιο έτσι, ρομαντικό παιδικό έχουν στοιχείο. Ή θα ήταν ένα ρεμπέτικο κομμάτι του Γιώργου Τζόρτζη, που δεν έχω πάει ποτέ να τον δω από κοντά και πολύ θα ήθελα. Ή τώρα το σκέφτηκα αυτό, γιατί μου φέρνει σουρεάλ σκηνές, θα ήταν το theme song από τον καιρό των Τζιγκάνων. Για να απαντήσω στην ερώτηση της προηγούμενης, τι με κάνει ευτυχισμένη, θα αναπολύσω, αυτή είναι ίσως τη συνέχεια, στα παιδικά μου χρόνια και νομίζω θα μου έρθουν έτσι στιγμές όπως το να κοιμάσαι βράδυ στο μπαλκόνι και να βλέπεις τα αστέρια στο χωριό σου, με τους παππούδες σου δίπλα, να... μαζεύεις αχινούς, να κάνεις έτσι τέτοια χαζά πραγματάκια. Αυτά μας κάνουν ακόμη και σήμερα ευτυχισμένους, αλλά που τα έτσι προσπερνάμε και πίζουμε λίγο στην καθημερινότητα. Αυτά με κάνουν ευτυχισμένοι. Η ερώτηση για την επόμενη είναι αν θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη από κάποιον εκτός από τους γονείς της, ποιος θα ήταν αυτός και γιατί, ή ποια θα ήταν αυτή και γιατί. Δήμητρα, ήρθαμε εδώ στο σπίτι σου για να μας πεις τι έχεις κάνει τόσα χρόνια περί σκηνοθεσίας κλπ. Ας ξεκινήσουμε γενικότερα από την αρχή. Λοιπόν, εγώ βασικά, παράλληλα με τις σπουδές στο ΤΕΙ Αθήνα, στο έργο υποδομής, μου αρέσει να το λέω αυτό γιατί αρέσει πολύ στους γονείς μου να τα ακούνε, έκανα και τελείωσα και μια σχολή σκηνοθεσίας, ιδιωτική. Γιατί είδα ότι αυτό με ευχαριστούσε περισσότερο. Δηλαδή νόμιζα, που ισχύει εν μέρη, ότι η σκηνοθέτης είναι αυτός που ως μεγάλο παιδί βάζει άλλα παιδιά να κάνουν πράγματα που ο ίδιος φαντασιώνεται, ας πούμε, στην καθημερινότητά του. Και πήγε καλά αυτό, ενώ ότι κατάφερα τουλάχιστον στο επίπεδο που είμαι, δηλαδή έτσι στα μικρότερα σκαλιά καλλιτεχνικά, να ζω από αυτή τη δουλειά, να ζω δηλαδή από τη σκηνοθεσία, κάνοντας διαφημιστικά, γιατί κάπως πρέπει να ζούμε κι εμείς, αν και έχει πολύ πλάκα να δουλεύεις στη διαφήμιση. Και στον ελεύθερο μου χρόνο και ό,τι χρήματα βγάζω, τα επενδύω σε δικές μου παραγωγές, καθότι έχω φτιάξει μια μικρή ομάδα, μια συντεχνία, ας πούμε, έτσι τη χαρακτηρίζω, ανθρώπων από διαφορετικές ειδικότητες, οι οποίοι κάνουμε ταινίες μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ, περνάμε όμορφα, κάνουμε εκπομπές στην τηλεόραση, κάνουμε διαφημιστικά, κάνουμε τέτοια πράγματα. Και παράλληλα συνεργάζομαι και με εταιρείες παραγωγής για κατά παραγγελία, ας πούμε, υλικό. Σου άρεσε άρα από μικρή ο συγκεκριμένος χώρος, δηλαδή είχες φανταστεί κάτι από μικρή, έβλεπες ταινίες, διαφημίσεις και έλεγες «Α, αυτό θα το ήθελα έτσι». Ως παιδί δεν ήξερα τι κάνει ένα σκηνοθέτης, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει σαν ειδικότητα ο κλάδος, ας πούμε, της σκηνοθεσίας, αλλά σίγουρα είχα ερωτευμένους γονείς με ταινίες μικρού μήκους που μέτρεχαν σε φεστιβάλ της δράμας, ας πούμε, που φιλοξενούσαν σινεμά στην Αθήνα. Οπότε είχα μια επαφή με τις μικρού μήκους τουλάχιστον. Στην πορεία συνειδητοποίησα ότι ήμουν πολύ άνθρωπος της εικόνας. Δηλαδή έλεγα πάντα σε παρέες και τα λοιπά, δημιουργούσα ιστορίες για κάθε τι που συνέβαινε γύρω μας. Οπότε κατάλαβα ότι αυτό μου αρέσει περισσότερο. Και μεγαλώνοντας, βλέποντας πράγματα που δεν μου αρέσουν, οπότε ξέρεις, άρχισα να αφαιρώ πράγματα που δεν ήθελα να κάνω και κατέληξα στο ότι μου αρέσει να παίζω με τις κάμερες και με το να δημιουργώ συνθήκες. Οπότε είναι κάπως έτσι. Δεν ήξερα τι είναι ακριβώς αυτό, το έμαθα στην πορεία.
όταν είπα λοιπόν στους γονείς μου ότι θέλω να ασχοληθώ με τη σκηνοθεσία, η πρώτη ερώτηση που μου έκαναν, και είναι και πολύ χαλαροί οι γονείς μου γενικά, είναι εντάξει, ναι, να ασχοληθείς με τη σκηνοθεσία, ας πούμε, αλλά και από πού θα βγάλεις χρήματα. Ή θα κάνω ταινίες, θα κάνω τέτοια πράγματα. Εντάξει, θα τις κάνεις τις ταινίες, μου λέγανε, ρε παιδί μου, αλλά χρήματα, τι δουλειά θα κάνεις. Οπότε ακόμα και οι γονείς μου, οι οποίοι παρακολουθούσαν κινηματογράφο, δεν μπορούσαν να αντιληφθούν. Νομίζω μέχρι και σήμερα ότι κάποιος μπορεί να κάνει κάτι που μοιάζει με χόμπι και παιχνίδι και να βιοπορίζεται από αυτό. Ένας καθαρά ανδροκρατούμενος χώρος, ποιες είναι οι δυσκολίες οι οποίες έχεις αντιμετωπίσει? Κατ' εξοχήν είναι ανδρικός χώρος. Τα τελευταία χρόνια βέβαια, στο ρόλο του σκηνοθέτη, συναντάς πολλές και ταλαντούχες γυναίκες και στην Ελλάδα, πάρα πολλές, και στο εξωτερικό. Και μάλιστα τώρα έχει γίνει και αυτό το πλαφόν που έχει βάλει που έχουν βάλει τα Όσκαρ. Ότι κάπως νομίζω ότι το 50% των ταινιών πρέπει να είναι γυναίκες σκηνοθέτηδες. Okay. Δεν ξέρω αν το 50 ή 30, αλλά υπήρξε ένα πλαφόν κάποια στιγμή για να αποφευθεί αυτό το μότο, ας πούμε, του ανδροκρατούμενου χώρου των σκηνοθετών. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ τυχερή, γιατί δεν έχω βιώσει περιστατικά και περιστοιχίζομαι από άντρες και στο κομμάτι της παραγωγής και στο κομμάτι των τεχνικών. Περιστοιχίζομαι από άντρες που πλέον σήμερα είναι και πολύ καλοί μου φίλοι. Οι πιο καλοί μου φίλοι είναι από τη δουλειά, έτσι κι αλλιώς. Οπότε νομίζω ότι, δεν ξέρω, με έχει προστατεύσει ο χώρος αρκετά. Το ωραίο που νιώθω ότι κάνω, χωρίς να το καταλαβαίνω, αλλά μιας και το συζητάμε μάλλον το καταλαβαίνω, είναι ότι εντάσσω αρκετές γυναίκες στο χώρο. Δηλαδή, στα συνεργεία, τουλάχιστον όταν περνάει από το χέρι μου, εντάσσω γυναίκες και στο τεχνικό κομμάτι. Οπότε νομίζω ότι είμαστε από τις ομάδες, σε σχέση με άλλες που έχουμε και τις περισσότερες κοπέλες πάνω στο σετ. Φυσικά θέλω και να μιλήσουμε για το εγχείρημά σου να κάνεις μια μεγάλη μήκους ταινία, σωστά? Αυτό δεν θα έλεγα ότι είναι μεγάλη μήκους ταινία, είναι ένα αθλητικό ντοκιμαντέρ. Είναι ένα αθλητικό ντοκιμαντέρ διάρκειας 45 λεπτών, είναι αυτός ο άχαρος τηλεοπτικός χρόνος. Δηλαδή στα φεστιβάλ συνήθως το 45 δεν είναι έτσι αποδεκτό 100%. Η μεγάλου μήκους θεωρητικά είναι, ας πούμε, 90 λεπτά ταινία. Η μικρού μήκους είναι μέχρι 20 λεπτά και κάπου εκεί παίζουν αυτές οι μεσαίου μήκους που δεν βρίσκουν πουθενά τη θέση τους. Εμείς κάναμε ένα αθλητικό ντοκιμαντέρ. Με προσέγγισε ένας αθλητής, υπεραθλητής μάλλον, ο Σπύρος Χρυσικόπουλος, ο οποίος ετοίμαζε ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα. Και κάπως έτσι κάλεσα τους συνεργάτες μου και τους είπα, παιδιά, θέλετε να πάμε να το φιλμάρουμε όλο αυτό, γιατί αξίζει να αποτυπωθεί, όχι ως όμως ένα αθλητικό εγχείρημα καθαρά, με αφορμή το αθλητικό εγχείρημα αυτό, στην ουσία να δώσουμε στο θεατή να καταλάβει ποια είναι τα δικά του όρια και να ταυτιστεί με έναν άνθρωπο ο οποίος σπάει τα δικά του όρια και να βρει κοινά σημεία ώστε να πάρει να κάνει motivate στον εαυτό του, ας πούμε, ο καθένας. Ένα αθλητικό ντοκιμαντέρ δηλαδή που θα μπορούσε να το δει και η μαμά σου, η γιαγιά μου κτλ. Χωρίς να βαρεθεί και να βρει κάπου τον εαυτό της εκεί μέσα. Ήταν να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τι να πω, καλή συνέχεια στα όνειρά σου.